Χαίρετεν Κυρίω πάντοτε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, με τη χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί σε μία ακόμη εκπομπή για να ομιλήσουμε για την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και Φρικτά Πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρωσιμών Ιησού Χριστού επιτελούμεν. Προπάντων των Σταυρών και των Θάνατων, και την του ευγνώμονος λίστου σωτήριον εν το σταυρό ομολογίαν. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε τον Κύριο ο οποίος παραδόθηκε από τον φίλο και μαθητή του, ο οποίος τον πρόδωσε για τριάντα αργύρια και πρώτα πρώτα ο Χριστός οδηγήθηκε στον Άννα τον αρχιερέα, ο οποίος με την σειρά του τον έστειλε στον Καϊάφα, και εκεί τον φτύνουν στο πρόσωπο και τον χτυπούν. Την ώρα μάλιστα που τον εμπέζουν και τον περιγελούν, ακούει να του λένε περιπεχτικά «Προφήτευσέ μας Χριστέ, ποιος σε χτύπησε». Εκεί ήρθαν και ψευδομάρτυρες που τον κατηγορούσαν ότι είπε «Γκρεμίστε αυτόν τον ναό και σε τρεις ημέρες θα τον ξαναχτίσω». Επιπλέον ισχυρίζονταν ότι ονόμασε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Τότε ο Καϊάφας, μη μπορώντας να αντέξει την βλασφημία, έσχισε τα ημάτια του. Όταν ξημέρωσε, πρωίας δε γενομένης, όπως λένε οι γραφές, συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε θανατώσε αυτόν. Και δίσαντες αυτόν, απήγαγον και παρέδοκαν αυτόν Ποντίο Πιλάτο το ηγεμόνι. Η απόφαση της θανατικής καταδίκης του Χριστού δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστεί αν δεν επικυρωνόταν από τον Ρωμαίο διοικητή της Ιουδαίας, τον Ποντίο Πιλάτο. Έφεραν λοιπόν δέσμιο τον Χριστό στο διοικητήριο, το οποίο λεγόταν με το ρωμαϊκό του όνομα Πρετόριο. Οι Ιουδαίοι όμως για να μην μολυνθούν γιατί ήθελαν να φάνε το Πάσχα καθαρή δεν εισήλθαν στο πρετόριο. Απαγορευόταν από τον νόμο του Μωυσή την εβδομάδα του Πάσχα να εισέλθουν σε σπίτι οι δολολάτρου. Βγαίνει λοιπόν έξω ο Πιλάτος και τους ρωτάει «Για ποιο λόγο τον κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο» «Γιατί ονόμασε τον εαυτό του Υιό του Θεού» απάντησαν. Ο Πιλάτος όταν άκουσε αυτήν την κατηγορία ότι δηλαδή ο Ιησούς ονόμασε τον εαυτό του Υιό του Θεού δεν την βρήκε σοβαρή κατηγορία και δεν ήθελε να εγκρίνει την καταδίκη και τον στέλνει πίσω στον Καϊάφα. Εκείνος όμως πάλι τον γύρισε στον Πιλάτο γιατί ο Καϊάφας ήταν αυτός που παρακινούσε τους Ιουδαίους να θανατώσουν τον Ιησού. Ο Πιλάτος τότε τους λέγει πάρτε τον εσείς, κρίνετε τον σύμφωνα με τον νόμο σας και θανατώστε τον. Αυτοί όμως του είπαν ότι δεν μας επιτρέπεται να θανατώσουμε κανέναν, προκαλώντας έτσι τον Πιλάτο να τον σταυρώσει. Δικαιολογία ήταν αγαπητοί φίλοι το γεγονός ότι είπαν δεν μας επιτρέπεται να θανατώσουμε κανέναν, γιατί αργότερα θανάτωσαν τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο και άλλους. Ήθελαν όμως να παραδώσουν το Χριστό σε σταύρωση, γιατί ήταν ο πιο ατιμωτικός θάνατος. Με σταύρωση ετιμωρούντο οι κακούργοι, οι ταραχοποιοί και οι κακοποιοί, γιατί ήταν εξευτελιστική διαδικασία η σταύρωση. Ο Πιλάτος λοιπόν ρωτά τον Ιησού, «Εσύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και ο Ιησούς απεκρίθη, δεν είμαι βασιλεύς όπως οι βασιλείς της γης, διότι τότε οι άνθρωποι μου θα έρχονταν να με ελευθερώσουν. Εγώ ήλθα στον κόσμο για να διδάξω την αλήθεια. Ο Πιλάτος επειδή ήθελε να τον ελευθερώσει, αρχικά λέγει στους Ιουδαίους ότι δεν βρίσκει καμία πιστική κατηγορία εναντίον του. Επειδή ο Χριστός ήταν Γαλιλαίος, ο Πιλάτος τον απέστειλε στον Ηρώδη τον Αντίπα, ο οποίος βρισκόταν τις ημέρες εκείνες στην Ιερουσαλήμ. Αλλά και ο Ηρώδης δεν βρήκε καμία κατηγορία λογική, γελιοποίησε τον Χριστό και τον απέστειλε πάλι πίσω προς τον πόντιο Πιλάτο. Ο Πιλάτος τότε τους προβάλλει το έθιμο της εορτής, δηλαδή το να απελευθερώνει κάθε χρόνο έναν από τους φυλακισμένους, Υπήρχε τότε ένας φυλακισμένος, ο οποίος ονομαζόταν Βαραβάς. Αυτόν λοιπόν τον παρουσίασε ο Πιλάτος στους Ιουδαίους και τους ρώτησε «Ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω, τον Ιησού ή τον Βαραβά». Ο Ιουδαϊκός όμως όχλος, τον οποίον είχαν συγκεντρώσει οι αρχιερείς, εφώναζε «Τον Βαραβάν θέλουμε να απολύσεις». «Και τι να κάνω τον Ιησού, Ρώτησε ο Πιλάτος Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν, εφόναζε ο Όχλος. Σε αυτούς ο βαραβάς είναι πιο αρεστός από τον Χριστό. Ο Πιλάτος τότε με την ελπίδα ότι θα έδιδε κάποια διέξοδο στην μανία του Όχλου, διέταξε να βασανιστεί ο Ιησούς, να χτυπηθεί με τα μαστίγια. Οι στρατιώτες μετά από την μαστίγωση έντισαν τον Χριστό με μια παλιά πορφύρα κόκκινη όπως δίνονταν οι βασιλείς και τοποθέτησαν πάνω στην Αγία Κεφαλή του στέφανον εξακανθών και του έδωσαν και ένα καλάμι στο δεξί του χέρι αντί σκύπτρου βασιλικού και τον προσκυνούσαν υποτιμητικά λέγοντάς του «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο Πιλάτος τότε παρουσίασε τον Ιησού στον όχλο σε αυτήν την κατάσταση και είπε «Ιδού ο άνθρωπος». Αυτοί όμως μανιασμένα δεν έπαβαν να φωνάζουν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Τότε ο Πιλάτος για να τους κάνει να δραπούν και να σκεφτούν ποιο είναι τά τους λέει «Τον βασιλιά σας να σταυρώσω». Αυτοί όμως απαντούν ότι «Δεν έχουν άλλον βασιλιά, εκτός από τον Κέσαρα. Αν δεν θανατώσει τον Ιησού, ο οποίος ονόμασε τον εαυτό του βασιλέα, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος, του είπαν. Και ο Πιλάτος εφοβήθη, για να μην χάσει την εξουσία του. Εν έκανε μία τελευταία προσπάθεια. Παρουσίασε τον Ιησού ενώπιον του όχλου πάλι και είπε «Τι κακό έκανε, ο όχλος όμως εκράβγαζε το Και ενώ συνέβαιναν αυτά, η σύζυγος του Πιλάτου, η Κλαβδία Πρόκλα, του στέλνει έναν αγγελιοφόρο, ζητώντας του να αθωώσει τον Ιησού, γιατί τη νύχτα κατατρόμαξε και βασανίστηκε για χάρη του από φοβερά όνειρα. Του λέει λοιπόν, μην αναμειχθείς στην υπόθεση αυτού του δικαίου ανθρώπου. Ήδη όλη τη νύχτα ταλαιπωρήθηκα πολύ για χάρη του. Ο Πιλάτος όμως φοβούμενος να μην χάσει την εξουσία, αφού ένυψε τα χέρια του και θεώρησε δήθεν ότι απαλλάχθηκε από την ευθύνη για εκείνο το αθώο αίμα που θα χεινόταν, τους τον παρέδωσε για να σταυρωθεί, λέγοντάς τους αθώο σημεί από το αίμα του δικαίου τούτου είμαι αθώος από τον άδικο θάνατο του ανθρώπου αυτού, εσείς είστε υπεύθυνοι». Και ο όχλος των Εβραίων εφώναζε «Το αίμα του επάνω σε εμάς και πάνω στα παιδιά μας». Τότε λοιπόν ο Πιλάτος τον έδεσε, παρόλο που ήταν σίγουρος ότι δεν έφταιγε, και τον παρέδωσε στην σταυρική καταδίκη, αφού πρώτα ελευθέρωσε τον Βαραβά. Όταν τα είδε αυτά ο Ιούδας πήγε και πέταξε τα αργύρια στο ναό μπροστά στους αρχιερείς και αφού έφυγε από εκεί κρεμάστηκε από ένα δένδρο. Όμως δεν πέθανε αμέσως, αλλά πρίστηκε τόσο πολύ ώστε έσπασε στη μέση και χύθηκαν έξω τα εντόσθιά του. Έτσι τιμωρήθηκε ο προδότης με αυτόν τον τόσο εξευτελιστικό και φρικιαστικό θάνατο. Οι στρατιώτες αφού πρώτα ενέπεξαν τον Ιησού, χτυπώντας τον με το καλάμι στο κεφάλι, του φόρτωσαν τον σταυρό. Οι θανατικές εκτελέσεις γίνονταν σε έναν τόπο ο οποίος ονομαζόταν Γολγοθάς, το οποίο σήμαινε στα εβραϊκά κρανίου τόπος. Εκεί οδηγήθηκε ο Ιησούς, κουβαλώντας στους ώμους του ο ίδιος τον σταυρό του μαρτυρίου του. Στον δρόμο όμως, επειδή από τις κακουχίες και το βάρος του σταυρού έπεσε κάτω, εγκάρευσαν οι Ρωμαίοι για την μεταφορά του σταυρού έναν άνθρωπο από την Κυρίνη, τον Σίμωνα τον Κυριναίο, τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου. Και αυτό το έκαναν οι Ρωμαίοι όχι από φιλανθρωπία, επειδή λυπήθηκαν τον Χριστό, αλλά το έκαναν για να μην πεθάνει στο δρόμο και δεν προλάβουν να τον πάνε στον Γολγοθά, να τον καρφώσουν εντελώς γυμνό επάνω στον Σταυρό και με τον τρόπο αυτό να τον εξευτελίσουν. Έφθασαν στον τόπο του Κρανίου περί την έκτη ώρα της ημέρας, δώδεκα περίπου το μεσημέρι, και εκεί τον Σταύρωσαν. Κάρφωσαν με καρφιά τα χέρια και τα πόδια του επάνω στον Σταυρό και σήκωσαν τον σταυρό όρθιο. Και μαζί του εσταύρωσαν και δύο λιστάς, ένα εκ δεξιών του Ιησού και έναν εξ αριστερών, για να θεωρηθεί και εκείνο ως κακούργος. Την ώρα που τον σταύρωναν ο Ιησούς με την μακροθυμία του, έλεγε συγχωρώντας τους σταυρωτές του, «Πάτερ άφες αυτής, ου η σιτή πατέρα μου συγχώρεσέ τους, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Για να τον εξεφτελήσουν μοιράστηκαν μεταξύ του τα ημάτια του. Τον άραφο χιτώνα του όμως τον έριξαν σε κλήρο για να μην το σχίσουν. Για να επαληθευτεί η προφητεία και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Πολλοί από τον όχλο περιέπαιζαν τον Χριστό ακόμη και πάνω στο σταυρό και έλεγαν εσύ ο οποίος μπορείς να γκρεμίσει και να ανοικοδομήσεις το ναό σε τρεις μέρες, κατέβα τώρα από τον Σταυρό. Άλλοι έλεγαν, άλλου έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Αν είσαι όντως ο Υιός του Θεού, ας σε σώσει λοιπόν ο Θεός. Από την έκτη ώρα που σταυρώθηκε ο Χριστός, έγινε σκοτάδι σε όλη την οικουμένη. Εν τω μεταξύ ο αριστερών ληστής είπε προς το Χριστό περιπεκτικούς λόγους «Εάν είσαι ο Υιός του Θεού όπως λες, σώσε τον εαυτό σου και σώσε και μας». Ο εκδεξιόν ληστής όμως τον επέπληξε και του είπε «Δεν φοβάσαι το Θεό, εσύ ο ένοχος». Και στράφηκε τότε προς τον Ιησού και του είπε «Μνείς μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και ο Ιησούς του απάντησε, «Αληθώς σου λέγω ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Ο Χριστός μας δέχθηκε κάθε είδους ύβρεος και ταπεινόσεως. Ακόμη και επιγραφή υπήρχε πάνω από την κεφαλή του η οποία έλεγε, «Ο «Ιησούς ο Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων». Στα εβραϊκά, στα ελληνικά και στα λατινικά. Βέβαια, οι Εβραίοι πίεζαν τον Πιλάτο να μην γράψει «Ο βασιλέας των Ιουδαίων», αλλά να γράψει ότι «Αυτός είπε, είμαι βασιλέας των Ιουδαίων». Ο Πιλάτος όμως απάντησε «Ο γέγραφα, γέγραφα». «Ότι έγραψα, έγραψα». Έπειτα ο Ιησούς είδε την μητέρα του κοντά στο σταυρό μαζί με τον αγαπητό του μαθητή τον Ιωάννη και είπε «Γίνε, ειδού ο Υιός σου» και προς τον Ιωάννη, «Ιωάννη, ιδού η, η μήτρη σου». Τη στιγμή εκείνη, αν και ο ήλιος με σουρανούσε ακόμη, βαθύ σκοτάδι εκάλυψε την γη και κράτησε τρεις ώρες. Τότε ο Ιησούς εφώναξε, «Ιλί, Ιλί, λαμά σαβαχθανή». Δηλαδή, «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μερικοί από αυτούς που το άκουσαν αυτό είπαν ο ένας προς τον άλλον ότι φωνάζει τον προφήτη Ηλία σε βοήθεια. Μετά από λίγο ο Ιησούς είπε διψώ. Και τότε ένας στρατιώτης έσπευσε και προσέφερε στο Χριστό χολή αναμεμειγμένη με ξύδι. Ο Χριστός το δοκίμασε και δεν ήπιε. Το γεύτηκε για να γλυκάνει την πικρία του Αδάμ. Έπειτα ο Χριστός μας είπε τους τελευταίους λόγους του «Τετέλεστε, Πάτερ, ισχύρα σου παρατήθημη το πνεύμα μου». Και αφού έσκυψε την κεφαλή του, παρέδωσε το πνεύμα του. Την στιγμή εκείνη μεγάλος σεισμός συνεκλώνησε την γη. Οι βράχοι σκίστηκαν, οι τάφοι ανοίχθηκαν και το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στα δύο. Με τον τρόπο αυτό έδειξε ο Ναός την οργή του για την άδικη Σταύρωση του Χριστού. Και από εκείνη την ώρα που σκίστηκε το καταπέτασμα έφυγε η Χάρις του Θεού από το Ναό των Ιουδαίων. Όσοι παρευρίσκονταν εκεί τρόμαξαν. Και ο Λογγίνος ο Εκατόνταρχος, ο οποίος επιτηρούσε τα της Σταύρωσης, ομολόγησε ότι αληθώς ο άνθρωπος αυτός ήταν Υιός του Θεού. Οι αγνόμονες Ιουδαίοι λοιπόν, επειδή δεν ανέχονταν να βλέπουν τα σώματα κρεμασμένα στον Σταυρό, επειδή ήταν Παρασκευή, ήταν σπουδαία αυτή η Παρασκευή διότι ξεκινούσε το Εβραϊκό Πάσχα και ζήτησαν από τον Πιλάτο να συντρίψουν τα σκέλη των καταδίκων, να τους σπάσουν δηλαδή τα πόδια, ώστε να επισπευθεί ο θάνατός τους. Και πράγματι έσπασαν τα κόκαλα των δύο ληστών γιατί ήσαν ακόμη ζωντανοί. Όταν όμως έφθασαν στον Ιησού, βλέποντας τον ήδη νεκρό, δίστασαν να το κάνουν. Ένας όμως από τους Ρωμαίους στρατιώτες, για να κάνει το ανθρώπινο χατήρι των αχαρίστων Ιουδαίων, αλλά και για να βεβαιωθεί ότι πράγματι πέθανε ο Ιησούς, σήκωσε το δόρι του και ελόγησε το Χριστό στην δεξιά πλευρά του και αμέσως χύθηκε αίμα και είδωρ. Το αίμα συμβόλιζε την ανθρώπινη φύση του Χριστού και το νερό την θεϊκή. Και επιπλέον το αίμα συμβόλιζε την μετάλληψη των θείων αγιασμάτων, ενώ το νερό το Άγιο Βάπτισμα. Και εκείνη η δίκρουνη πηγή απαιτέλεσε πραγματικά την βάση των μυστηρίων της πίστεώς μας. Αυτά τα είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και τα επιβεβαιώνει και είναι αληθινή η μαρτυρία του, γιατί ήταν παρόν σε όλα για τα καταγράφη. Ο Απόστολος Ιωάννης λένε οι γραφές ότι τότε καθώς ήταν παρόν, συγκέντρωσε το θείο και υπεράγιο αίμα που έρε από την ζωήρητη πλευρά μέσα σε κάποιο δοχείο που βρήκε εκεί κοντά. Την εσπέραν της Παρασκευής παρουσιάστηκε στον Πιλάτο ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και ζήτησε άδεια να του δοθεί να ενταφιάσει το σώμα του Ιησού και ο Πιλάτος του έδωσε την άδεια. Μαζί με τον Ιωσήφ πήγε και άλλος επίσημος Ιουδαίος και ενκρυπτό μαθητής του Κυρίου, ο Νικόδημος. Ο Ιωσήφ έφερε ένα καθαρό λευκό σεντόνι καινούριο και ο Νικόδημος έφερε μαζί του σμύρνα αλλοί και αρώματα για τον ενταφιασμό. Και ο Ιωσήφ κατέβασε από το σταυρό το σώμα του Χριστού με όλη του την ευλάβεια. Τύλιξαν τον Χριστό με το καθαρό σεντόνι όπως συνήθιζαν οι Ιουδαίοι να ενταφιάζουν και τον τοποθέτησαν εκεί κοντά στο μνημείο όπου είχε σκαλίσει από πέτρα για τον εαυτό του ο Ιωσήφ, στο οποίο μνημείο κανείς άλλος δεν είχε ταφεί πρωτύτερα και το μνημείο αυτό ήταν μέσα σε έναν κήπο. Εκεί τοποθέτησαν το σώμα του Χριστού και κύλησαν μάλιστα και λίθον μέγα και έκλεισαν το στόμιο του μνημείου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν αναφέρει τυχαία το μείγμα Σμύρνης και Αλόης γιατί αυτά τα δύο είναι κολλητικές ουσίες. Για να μην νομίσουν οι Ιουδαίοι ότι ο Ιησούς κλάπηκε, όταν δουν το Σουδάριο και το Σεντόνι εγκαταλελειμμένα στον τάφο. Γιατί πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλήφοντας το σώμα, με αυτές τις δύο ουσίες το Σεντόνι κόλαγε πάνω. Και οι μαθητές για να το ξεκολλήσουν θα ήθελαν πάρα πολλή ώρα και δεν είχαν τόση άνεση χρόνου, ώστε να καθίσουν, να ξεκολλήσουν όλα αυτά και να τα αφήσουν εκεί τακτοποιημένα όλα αυτά τα οποία έγιναν με τόσο παράδοξο τρόπο την ημέρα της Παρασκευής, θέσπισαν οι θεοφόροι πατέρες μας να τα φέρνουμε και εμείς στην μνήμη μας, την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, με συντριβή καρδιάς και με κατάνοιξη. Πρέπει να γνωρίζουμε όμως αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Κύριος μας σταυρώθηκε την έκτη ημέρα της εβδομάδος, δηλαδή την Παρασκευή, επειδή στην αρχή της δημιουργίας του κόσμου ο άνθρωπος πλάστηκε την έκτη ημέρα, αλλά και την έκτη ώρα της ημέρας καρφώθηκε ο Κύριος στο Σταυρό, εν έκτη ημέρα τε και ώρα, Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Την ίδια ακριβώς ώρα, όπως λένε οι πατέρες που ο Αδάμ άπλωσε τα χέρια του για να φάει από τον απαγορευμένο καρπό και πέθανε και την ίδια ώρα απλώνει και ο Χριστός τα χέρια του στο σταυρό. Έπρεπε δηλαδή ο άνθρωπος να αναπλαστεί και πάλι την ίδια ακριβώς ώρα με εκείνη που συντρίφθηκε από τον διάβολο και νικήθηκε. Ο Χριστός μας όταν πορευόταν με το σταυρό προς τον Γολγοθά συνάντησε καθοδόν την μητέρα του και της λέγει «Μη εποδίρου μου μήτερ, μην στενοχωριέσαι μητέρα μου, κάνω τα πάντα κενά. Ο Χριστός μας ήρθε να ανακαινήσει τον κόσμο και να ιδρύσει με το αίμα Του την Εκκλησία Του. Ο Χριστός μας ενταφιάστηκε σε κήπο γιατί και ο Αδάμ στον κήπο αμάρτησε, τον κήπο του Παραδείσου. Η πικρή γεύση που αισθάνθηκε ο Κύριος μας όταν ήπια το ξύδι με τον Ίσοπο, θεράπευσε τη ζημιά που προκάλεσε ο Αδάμ με την γεύση του απογορευμένου γλυκού καρπού στον Παράδεισο. Το ράπισμα που δέχθηκε ο Κύριος φανέρωνε την δική μας απελευθέρωση. Το φτύσιμο και η ατιμωτική πορεία Του έδειχνε την προς εμάς τιμή. Το αγκάθινο στεφάνι που φόρεσαν στον Χριστό φανέρωνε την απομάκρυνση της κατάρας από επάνω μας. Η πορφυρή χλαμίδα που ντύσανε το Χριστό συμβόλιζε τους δερμάτινους χιτώνες, δηλαδή την ανθρώπινη φθαρτή φύση που φόρεσαν ο Αδάμ και η Εύα από την ημέρα που αμάρτησαν, καθώς και την βασιλική στολή που μας χάρισε ύστερα ο Ιησούς. Τα καρφιά συμβόλιζαν την προηγούμενη ολοκληρωτική ακινητοποίησή μας από την αμαρτία. Ο Σταυρός θύμιζε το ξύλο, το δένδρο δηλαδή στον παράδεισο, η λονχευμένη πλευρά του Ιησού εικόνιζε την πλευρά του Αδάμ, από την οποία δημιουργήθηκε η Έβα από την οποία προήλθε η παράβαση. Η λόγχη μας θυμίζει την πύρινη Ρωμφέα με την οποία φυλασσόταν ο Παράδεισος και με την οποία ο άγγελος έδιωξε τους πρωτοπλάστους από εκεί. Το νερό που έτρεξε από την πλευρά του Χριστού ήταν η εικόνα του βαπτίσματος το αίμα και το καλά μη σήμεναν ότι ο Χριστός, σαν βασιλιάς, μας χάρισε την αρχαία πατρίδα, σαν με έγγραφο γραμμένο με κόκκινα γράμματα. Υπέγραψε δηλαδή ο Χριστός την σωτηρία μας με το αίμα Του και με το αίμα Του ίδρυσε την εκκλησία Του. Λέγεται μάλιστα από τις γραφές ότι το κρανίο του Αδάμ βρισκόταν εκεί όπου σταυρώθηκε ο Χριστός. Βαπτίστηκε λοιπόν και ο Αδάμ με το αίμα του Χριστού που χύθηκε εκεί. Λέγεται μάλιστα ο Γολγοθάς κρανίου τόπος, γιατί ακριβώς εκεί τον καιρό του κατακλισμού η γη έβγαλε έξω το κρανίο του Αδάμ και ήταν θέαμα φοβερό να το βλέπει κανείς. Για τον λόγο αυτό ο βασιλέας Σολομών, από σεβασμό στον προπάτορα Αδάμ, έβαλε τον στρατό του και κάλυψε με πολλές πέτρες την περιοχή, εξού και Λένε μάλιστα κάποιοι έγκριτοι Άγιοι Πατέρες ότι η παράδοση αναφέρει ότι και ο ίδιος ο Αδάμ τάφηκε εκεί από κάποιον άγγελο. Εκεί λοιπόν όπου ήταν το πτώμα του Αδάμ, εκεί παρουσιάστηκε και ο ουράνιος αετός ο Χριστός, ο αιώνιος βασιλέας, ο νέος Αδάμ, για να θεραπεύσει με το ξύλο του Σταυρού τον παλαιό Αδάμ, ο οποίος είχε ξεπέσει και αμαρτήσει με το πρώτο εκείνο ξύλο, το δένδρο της παρακοής. Οι αρχιερείς και οι άλλοι επίσημοι Ιουδαίοι πληροφορήθηκαν ότι ο Ιωσήφ ενταφίασε τον Ιησού στο δικό του κενό μνημείο και έτρεξαν το Μέγα Σάββατο στον Πιλάτο ζήτησαν να ασφαλιστεί ο τάφος, να κλειστεί καλά και να τοποθετηθεί φρουρά μπροστά του. Διότι είπαν, θυμόμαστε ότι εκείνος ο πλάνος είπε κάποτε όσο ζούσε ότι μετά από τρεις ημέρες θα αναστηθεί. Φοβούμαστε λοιπόν μήπως οι μαθητές του κλέψουν το σώμα και πούν έπειτα ότι η γέρθη από τον νεκρόν και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Και θα είναι η τελευταία πλάνη, δηλαδή η Ανάστασή του, χειρότερη από την πρώτη πλάνη, δηλαδή τα θαύματά του. Γιατί αυτοί οι θεομάχοι αγαπητοί αδελφοί, που βλασφήμισαν τον Χριστό λέγοντας ότι τα θαύματα τα κάνει ο Χριστός με την συνέργεια του σατανά, καθόλου δεν φοβήθηκαν τον Θεό και καταπάτησαν το Σάββατο, πήγαν στον Πιλάτο ενώ απαγορευόταν η μέρα Σαββάτο εορτή του Πάσχα να μπουν στο σπίτι του Πιλάτου, την Μεγάλη Παρασκευή οι υποκριτές δεν μπήκαν μέσα, αλλά το Σάββατο επειδή φοβήθηκαν, μπήκαν κανονικά στο πρετόριο. Ο Πιλάτος τότε δεν έφερε αντίρρηση, αλλά του είπε «Έχετε κουστοδία». Υπάγετε και ασφαλίσαστε τον τάφο όπως εσείς γνωρίζετε. Και διέταξε ο Πιλάτος να μείνει η φρουρά μπροστά από τον τάφο. Οι Ιουδαίοι μετέβησαν, εσφράγισαν τον τάφο και αφού είδαν την φρουρά στην θέση της, ανεχώρησαν ήσυχοι. Έφυγαν ήσυχοι αφού είδαν ότι όλα τελείωσαν, αφού σταύρωσαν τον Ιησού, Αφού ενταφιάστηκε και αφού ο τάφος φρουρείται, όλα καλά νόμιζαν. Αλλά πού να ήξεραν ότι αυτό που λένε οι γραφές «Μάτιν φυλάτη στον τάφον κουστοδία, ού γαρ τύμβο τύμβος αυτοζωίαν». Εις μάτιν δηλαδή η κουστοδία φυλάει τον τάφο, εκατό στρατιώτες ήταν πενήντα από την δεξιά μεριά και άλλοι πενήντα από την αριστερή». Μάταια όμως αυτή η φύλαξη διότι ο τάφος δεν μπορεί να κρατήσει αυτόν ο οποίος είναι η αυτοζωία, είναι ο ίδιος δηλαδή ζωή, γιατί ο Χριστός μας είπε «εγώ ημί, η ανάσταση και η ζωή». Και εδώ αγαπητοί μου αδελφοί, ολοκληρώσαμε τα πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Καλή Ανάσταση να έχουμε ο Σταυρωθής και Ταφής και Αναστάς Χριστός να μας αξιώνει να μας δίνει δύναμη να αναβιώσουμε και φέτος το πάθος Του. Η πορεία της ζωής του χριστιανού πρέπει να είναι σταυρική. Μία ατελείωτη μεγάλη Παρασκευή πρέπει να είναι η ζωή μας, με την έννοια ότι πρέπει να σταυρωνόμαστε καθημερινά για τον Χριστό, να σταυρώνουμε τον παλαιό αμαρτωλό άνθρωπο ως προς την αμαρτία, τα πάθη, τις ειδονές κατά το κοσμικό φρόνημα, αλλά να είμαστε ακόμη και σε θέση να υποστούμε και θάνατο για την δόξα του Χριστού. Γιατί ο ίδιος το διαβεβαίωσε ότι «όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει τον σταυρό του». Χωρίς να απελπίζεται διότι εγώ είμαι η Ανάστασης και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Τα λόγια αυτά του Χριστού μας πρέπει να μας δίνουν παρηγοριά και να μην στενοχωριόμαστε οτιδήποτε κι αν συμβαίνει στη ζωή μας. Αλλά με πίστη και ελπίδα στο Χριστό όλα ξεπερνιούνται. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά αγαπητοί αδελφοί, καλή Ανάσταση και ο Χριστός μας να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.